Κύριε Κώστα Γιαννόπουλε, κύριε Πρόεδρε, από το Χαμόγελο του Παιδιού, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, είμαστε καλά και τα στοιχεία, τα νούμερα, οι αριθμοί... Κρύβουν ανθρώπους. Κρύβουν πάντα ανθρώπους, το λέμε, γίνει κοινότυπο, αλλά η πραγματικότητα είναι όταν το βλέπεις το πρόβλημα, γιατί όταν ασχολείσαι με έναν τρόπο τέτοιο που να το επισημάνεις και να το λες και να το... και να ασχολείσαι γενικότερα, διαφορετικά από το ότι όταν το νιώθεις, το βλέπεις, το ζεις, μιλάς με τα παιδιά, μιλάς με τις γυναίκες, μιλάς με τους ανθρώπους και τα παιδιά σε παίρνουν τηλέφωνο και σε πιστεύονται, και αυτό είναι κάτι που μας έχει τρομάξει. Μας έχει τρομάξει γιατί όταν το παιδί σε παίρνει και σου λέει ότι εγώ θέλω να αυτοκτονήσω, είναι ένα παιδάκι το οποίο, παιδάκι είναι 14, 15, 16 χρονών, λέει ότι εγώ δεν αισθάνομαι καλά, δεν είμαι καλά και θέλω να κάνω δώσω τέρμα στη ζωή μου. Και αυτό γίνεται μέρα παραμέρα το τελευταίο εξάμηνο. Το προηγούμενο χρόνο ήταν κάθε μέρα. Αν βάλεις τους αριθμούς δηλαδή, βγαίνει αυτό. Τρελαίνεσαι. Και ναι, είμαστε εδώ. Δεχτήκαμε 122.000 κλήσεις στις γραμμές. Και δεν είναι όλες επίγουσες, γιατί αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι είμαστε εδώ για να ακούσουμε ακόμη και μια καλημέρα. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε κάτι θετικό που έχει γίνει ή κάτι άλλο. Γιατί παράλληλα κάποια στιγμή όταν το παιδί θα σε πάρει για το δύσκολο, θα πρέπει να είσαι εκεί για να σε εμπιστευτεί. Και είναι σημαντικό επίσης ότι η αρχή των εκπαιδεύσεων των επιστημόνων που απαντάνε στα τηλέφωνα, δεν απαντάνε εθελοντές, δεν μπορούν να απαντήσουν, δεν πρέπει να απαντάνε εθελοντές, είναι ότι ακόμη και ένα παιδί που σε παίρνει να κάνει πλάκα, το θεωρεί σαν κλίση. Σαν κλίση η οποία είναι σοβαρή και κάποια στιγμή μπορεί να βγάλει ένα πρόβλημα το οποίο το παιδί σε δοκιμάζει εκείνη τη στιγμή. Ξέρετε, είναι κάποιες λεπτομέρειες που δεν είναι λεπτομέρειες, είναι ουσιαστικά πράγματα και για να ασχοληθεί με αυτά πρέπει να το πονάς, να το νοιάζεσαι. Και να τον νοιάζονται και οι άνθρωποι που είναι σε όλη αυτή τα μεταρρύθμιση. 122.000 κλήσεις μέσα σε ένα εξάμηνο. Κύριε Γιαννόπουλε, εκτός από αυτά που αναφέρατε, είναι βία, είναι υγεία, είναι φτώχεια, είναι εξαφάνιση? Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε πολλές εξαφανίσεις εφήβων κοριτσιών. Φτάσαμε 90% περίπου αύξηση. Και δεν είναι απλά ένα φαινόμενο εξαφάνιση. Το σκάει κάποιος, έλα μωρέ. Συγγνώμη για την έκφραση, δεν είναι κάτι που το συνηθίζω να το λέω, αλλά έτσι λένε κάποιοι δυστυχώς. Έλα μωρέ, με το κόμενό της πήγε. Το 13χρονο, 14χρονο είναι δυνατόν να λες έτσι, και έτσι λεγόταν τουλάχιστον μέχρι πρώτη. Η ουσία όμως είναι ότι κάτι θέλει να πει αυτό το παιδί, κάτι έχει συμβεί μέσα από το διαδίκτυο και φεύγει. Όταν γυρίζει πάλι πίσω όμως, γιατί κάποια στιγμή γυρίζει, κάποια στιγμή βρίσκεται, είναι καλά, έχει τα ναρκωτικά, έχει μπλέξει, την έχουν εκβιάσει μετά για να μην μπορεί να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς να έχει την εξάρτηση. Όλα αυτά τα οποία δυστυχώς κάποιοι δεν νοιάζονται να ασχοληθούν πολύ βαθιά, και αυτό πιέζουμε και εκπαιδεύουμε, ενημερώνουμε την αστυνομία, τους δικαστές, τους εισαγγελείς. Υπάρχουν φωτεινοί άνθρωποι μέσα σε δευτερόλεπτο το σύστημα. Και αυτό που λέμε κάθε μέρα είναι χρειαζόμαστε και το μυρμηγκάκι μας να στηρίξει αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία που υπάρχει με την ανασφάλεια των παιδιών, με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, διεθνή και άλλα, τα οποία δημιουργούν προβλήματα και στις οικογένειες. Φτώχεια. Δεν αναφέραμε τη φτώχεια, τα προβλήματα των οικογένειών που προσπαθούν να συγκρατήσουν. Και έχουν φτάσει στην απόλυτη φτώχεια. 11.000 παιδιά με τις οικογένειές τους στηρίξαμε από τα κέντρα στήριξης, που δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι 1.200 τα οποία χρειάζεται μια οικογένεια για να μην φτάσει στο σημείο να πει δεν μπορώ, όπως έχουν φτάσει κάποιες μητέρες. Και τρία παιδιά ήταν προχτές που παράτησε μια μητέρα στο τμήμα και είπε εγώ δεν μπορώ και θα στα δώσω να τα κάνετε ό,τι θέλετε τα παιδιά. Το ίδιο έγινε και σε ένα σπίτι μερισσίας φροντίδας, όπου η μητέρα λόγω ενδοοικογενειακής βίας, της φρίκης που γινόταν από τον άντρα, έφτασε σε απόγνωση και κλείδωθηκε μέσα.
και αναγκάστηκε η εισαγγελέα να χρησιμοποιήσει, να ανοίξει το σπίτι για να βγει. Τα τρία παιδιά, τα δικά της, άλλα τρία παιδιά, είναι στο σπίτι μέσα της φροντίδας, το οποίο βέβαια δεν είναι για μόνιμη διαβίωση, και προσπαθούμε να βρούμε άκρη, να βρούμε τρόπο να ενώσουμε τα παιδιά με τη μαμά, να τη στηρίξουμε τη μαμά να αλλάξει. Γιατί αυτό είναι, όταν καταφέρνεις να φέρεις σε πέρας μια αποστολή μαζί με κάποια κοινωνική υπηρεσία, μαζί με κάποιους ανθρώπους στον εισαγγελέα, την σύνδεση των παιδιών με την οικογένεια, και όχι να πάει σε κανένα χώρο, όσο και καλός χώρος να είναι. Η μαμά και ο μπαμπάς είναι το κόσμος ολόκληρος. Mm-hmm. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο, και χαίρομαι που το ακούω έτσι, ότι ο στόχος είναι η επανένωση με την οικογένεια, και όπου αυτό είναι εφικτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εφικτό με κάποια παραπάνω βοήθεια, κύριε Γιαννόπουλε? Στις περισσότερες δεν είναι. Είναι σε αρκετές όμως. Το χαμόγελο του παιδιού έχει καταφέρει και έχει παρασυνδέσει και στηρίζει μετά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι μόνο να παρασυνδέσεις, είναι να στηρίξεις. Και έχει βρει και ανθρώπους, έχουμε βρει και ανθρώπους μέσα στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, με νιάξιμο, γιατί ξέρετε, υπάρχουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι που νοιάζονται, αλλά είναι μονάδες και πρέπει να τους δώσει την αξία που πρέπει καμιά φορά και το σεβασμό που πρέπει, γιατί έχουν αξία και χρειάζονται σεβασμό και να μην τους απαξιώνεις. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βοηθάνε. Και μας είπε λοιπόν ο Γιώργος, ο οποίος πριν λίγο καιρό έγινε 18 χρονών και πήγε στη μαμά του, την οποία όμως είχαμε προετοιμάσει, στηρίζαμε όλο αυτό το διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια μας είχατε με τα αδέρφια μας και βοηθούσατε και τη μητέρα μου να κρατηθεί στα πόδια της. Και τώρα είμαστε εδώ, είμαι εδώ με τη μητέρα μου, θα είμαι και τα αδέρφια μου, και εσείς είστε κοντά μας. Και μας δώσατε τη δυνατότητα να κρατηθούμε μαζί και να μην χαθεί η μητέρα μου μέσα σε μια δύσκολη στιγμή που βρέθηκε, σε δύσκολες στιγμές που βρέθηκε. Και αυτή η ευγνωμοσύνη αυτού του παιδιού που πέρασε πολύ δύσκολα, γιατί έγινε πολύ έντονο αυτό το παιδί, δημιουργούσε προβλήματα, γιατί είχε μέσα στην ψυχούλα του πράγματα. Εάν το αντέξεις, μπορείς να προχωρήσεις. Αν δεν το αντέξεις, το στέλνεις σε κάποια κλειστά, κλειστές δομές, όπως λένε οι διάφοροι ειδικοί. Αυτό το χαμόγελο πρέπει να κρατηθεί στη ζωή. Γιατί αυτό το χαμόγελο δεν είμαι ο Γιαννόπουλος, ο Παπαδόπουλος ή κάποιοι άλλοι. Είναι όλος αυτός ο κόσμος που έχει αγκαλιάσει και έχει δώσει τη δυνατότητα για να παίρνουν, να γίνει κέντρο αναφοράς στην Ελλάδα. Το 1956 πήραν αυτές τις γραμμές με τους ανθρώπους μας, με τα οχήματα άμεσης επέμβασης, με την επιτόπιες παρεμβάσεις, τα παιδιά αυτά τα οποία κατήγγυλαν τον πατριό. Θυμόμαστε τους έφηβους που ήταν στο Παγνί μέχρι πρότινος και ήταν παρκαρισμένα. Η έκφραση είναι άσχημη, αλλά έτσι είναι. Ήταν παρκαρισμένα για 40 ημέρες και δεν βρισκόταν, λέει, χώρος για να τα πάρει. Και όλα αυτά μια στιγμή που κάποια κυρία υφυπουργός, συγγνώμη που θα το πω γιατί πονάει, προσπαθεί να λειτουργήσε τελικά η νομοθεσία, άρχισε να αντιστοποιημέτρηση, καταργεί όλα αυτά τα καλά τα οποία υπάρχουν στο βωμό της αποδειγματοποίησης που και εμείς πιστεύουμε και εμείς στηρίζουμε. Αλλά όχι στο, όχι δεν σας ξέραμε ποτέ να είσαστε ίδρυμα ως χαμόγελο του παιδιού. Άρα λοιπόν, γιατί ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, ποιες είναι οι εξελίξεις? Λέτε έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και έτσι υπάρχει ο πολύ μεγάλος κίνδυνος οι χώροι φιλοξενίας στα σπέτια από το χαμόγελο του παιδιού, ενδεχόμενα για παραβάσεις πολεοδομικές και λόγους αποιδρυματοποίησης, να κλείσουν, κύριε Γιαννόπουλε, αυτό λέτε? Όχι παραβάσεις οικοδομικές. Γιατί έτσι άφησε να φανεί η κυρία Υπουργός. Το χαμόγελο του παιδιού, όλες τα σπίτια και όλες οι λειτουργίες είναι πιστοποιημένες από την ίδια, απογεγραμμένο από την ίδια την Υφυπουργό πριν από κάποιο διάστημα μέχρι το 24. Έκανε καινούργιες οικοδομικές διαδικασίες, οι οποίες θα ισχύσουν μετά από ένα χρονικό διάστημα, μετά από ένα χρόνο. Και κάποιες μάλιστα θα ισχύσουν μέχρι το τέλος του 2022. Δεν είναι, γιατί έχει μείνει στον κόσμο ότι έχουμε κάποια λειτουργούμε με κάποια παραβατική διαδικασία στα οικοδομικά. Δεν είναι έτσι. Είναι ότι και μάλιστα στο προσωπικό έχουμε τα περισσότερα άτομα. Έχουμε το τελευταίο διάστημα πολλούς ελέγχους από τις περιφέρειες και μας δίνουν
σπάνια έλεγχος να σου δίνει συγχαρητήρια για τον τρόπο που λειτουργείς και να εκφράζεται για το νιάξιμο και για τη φροντίδα που οι λέξεις αυτές δεν υπάρχουν σε κανένα νόμο. Αριθμούς μόνο, πώς θα πάρεις αυτά τα παιδιά να τα πάρεις εκεί κλπ. Αυτό δημιούργησε τώρα το πρόβλημα πρώτα στο χαμόγελο του παιδιού για την ασφορέας που δεν λειτουργεί μόνο σπίτια. Έχει όλες τις άλλες δράσεις και τη δυνατότητα ενός οποιοδήποτε υπουργού και όχι του δικαστηρίου να καθαιρεί το διοικητικό συμβούλιο και να βάζει καινούριο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό έχουν τρελαθεί όλοι και εδώ και στο εξωτερικό. Γι' αυτό το πράγμα δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι θέμα πολύ σοβαρό πλέον. Και να φτάσει σε ένα σημείο να φοβηθούν πλέον όλες, γιατί λέγαμε ότι δεν είναι όλοι οι φορείς που έχουν πρόβλημα με το χαμόγελο. Όλοι έχουν πρόβλημα και δεν παίρνουν παιδιά. Και στα νοσοκομεία στην Αθήνα έχουν γεμίσει με παιδιά που είναι εκεί γιατί δεν υπάρχουν χώροι, έστω και στάβλοι όπως έλεγε μια εισαγγελέας, για να πάνε τα παιδιά. Οπότε σε ένα χώρο ο οποίος είναι για παιδιά με προβλήματα υγείας μένουν αυτά που έπρεπε να τους έχει δώσει τη φροντίδα, το νιάξιμο κλπ. Άρα ό,τι και αν υπόθηκε, θέλουμε να πούμε και σας ευχαριστώ που κάνατε αναλυτικά όλες αυτές τις αναφορές. Ό,τι και αν έχει υποθεί μέχρι σήμερα, όποια παρέμβαση ενδεχόμενα να έχει γίνει από τον ίδιο τον κόσμο και τις κινητοποίησεις του κόσμου, σε αυτές τις παρεμβάσεις αναφέρομαι, γιατί νομίζω ότι είναι οι πιο σημαντικές, ότι δεν έχει ληφθεί καμία υπόψη, γι' αυτό μιλήσατε για αντίστροφη μέτρηση. Για το χαμόγελο του παιδιού, απλά και πρακτικά, σε χρόνο, τι σημαίνει αυτό, κύριε Γιαννόπουλε? Ξέρετε, είναι αυτή η αβεβαιότητα. Είναι αυτό το αόριστο και αυτή η εξάρτηση. Σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Όταν έχετε ένα χαρτί από την περιφέρεια και λέει για τους λόγους τους παρακάτω που γορίζει η οικία, θα πρέπει εντός αυτού του χρονικού διαστήματος να κάνετε εκείνο το άλλο και θα πρέπει να ορίσετε, γιατί μετά δεν μπορείς να πεις ότι είπε, διαβεβαίωσε τον κόσμο η κυρία Υπουργός ότι δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί ο έλεγχος λέει έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει 6 μπάνια. Έχει κουζίνα 20 τετραγωνικά, είναι οικοδομικά. Τικ. Αν δεν υπάρχει τικ στο τετραγωνάκι, τότε είναι 60.000 πρόστιμο. Αν δεν υπάρχει τικ στο τετραγωνάκι, 100.000 πρόστιμο. Και μετά, καθαίρεση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά, 1 με 5 χρόνια φυλακή. Δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είναι τριτοκοσμικές, απίθανες, και καμία Ευρώπη φυσικά δεν έχει δώσει τέτοιες οδηγίες. Γιατί εμείς είμαστε εκπρόσωποι μαζί με τον Eurochild της Ευρώπης, του Child Guarantee, την Ελλάδα, να επιβεβαιώσουν ότι κάποια πράγματα θα γίνουν. Και αυτό που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποειδηματοποίηση με έναν τρόπο θεμητό μέχρι το 30. Να έχουν οργανωθεί οι υπηρεσίες, να υπάρχει προσωπικό και να γίνονται οι αναδοχές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προσφορά οικογενειών για αναδοχές. Εμείς έχουμε κάνει τις περισσότερες αναδοχές και υιοθεσίες. Και βλέπετε τα νούμερα και οι αριθμοί. Ότι μιλάνε μόνοι τους πλέον. Και αυτή τη στιγμή, αν λείπει το χαμόγελο, δεν θα φαίνονται τα νούμερα και οι αριθμοί, γιατί δεν θα υπάρχει πλέον το χαμόγελο για να δώσει τα στοιχεία αυτά. Και δεν θέλουμε, ο κόσμος δεν θέλει να μην υπάρξει, και αυτό που μας βοηθάει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορούμε πλέον να μιλήσουμε στα κεντρικά μέσα, γιατί έχουν δοθεί εντολές. Ακούγεται λίγο περίεργο, δεν το περίμενα, θα συμβεί συνέχεια. Τι είδους εντολές δηλαδή εννοείται, να μην σας φιλοξενούν? Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Αυτά που λέω τώρα εγώ σε εσάς, με άνεση και σας ευχαριστώ πολύ, δεν μπορώ να τα πω πλέον κάπου αλλού σε κάποια κεντρικά μέσα ή εφημερίδες. Να απαντήσουμε δηλαδή ότι ο κόσμος να ξέρει ότι αυτά που υποσχέθηκε και διαβεβαίωνε όλο αυτό το διάστημα δεν ισχύουν. Γιατί η αγάπη του κόσμου είναι το μόνο που έχουμε και η εμπιστοσύνη του που αυτά τα χρόνια μας έδειξε και μας και κρατάει το χαμόγελο στη ζωή. Δεν έχουμε ούτε επιδοτήσεις από κράτος ούτε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ιερό για την ελληνική κοινωνία. Είναι απόκτημα το χαμόγελο του παιδιού. Ναι, ο γιος μου το έκανε πριν από 27 χρόνια, το έχω δώσει εγώ μια υπόσχεση. Έχω παίζει ένα σημαντικό ρόλο σαν ένας άνθρωπος που εμπνέει, γιατί ξέρουν τι έχω κάνει, πώς το κάνω. Αλλά δεν είμαστε εμείς μόνο, δεν είμαστε εγώ και ο γιος μου. Είναι τόσες χιλιάδες κόσμος, είναι 4.500 εθελοντές αυτή τη στιγμή που είναι. Καταφέραμε και ξαναγύρισαν πάλι πίσω στις δράσεις μας, παρόλο που υπάρχει ακόμη πρόβλημα με τον κορονοϊό. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας στηρίζουν, οι εταιρείες. Εχθές είχαμε μια γιορτή για τους χορηγούς μας. Μία από τις γιορτές που κάνουμε, γιατί κάνουμε σε όλη την Ελλάδα και στα σπίτια μας κλπ.
Και είπαμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτές τις εταιρείες που στα σταθερά μας κρατάνε ζωντανούς. Είναι απόκτημα που στο εξωτερικό το έχουν πραγματικά αναγνωρίσει και είμαστε μόνος οργανισμός εθνικός διεθνός που έχει αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό δεν είναι ο Γιαννόπουλος και το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι ο κόσμος. Είναι οι αστυνομικοί που έχουμε βρει και εξοβόμαστε. Είναι οι εισαγγελείς. Είναι οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία. Είναι όλοι αυτοί μέσα. Είναι οι 122.611 κλήσεις ανθρώπινες μονάδες μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Αυτό. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την δυνατότητα μου δώσετε. Καλά να είστε. Καλημέρα.